Παναστεί το Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ευλογημένο ελληνοχριστιανικό πλήρωμα της Βασιλείας του Θεού. Ελθέτω το έλεος του Κυρίου εφημάς. Ελθέτω η Βασιλεία Του. Γεννηθήτω το θέλημά Του ως εν ουρανό και επί της γης. Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι έλεγαν «Από Θεού άρξαστε». Διότι η αρχή της σοφίας είναι ο σεβασμός προς τον Θεό. Η σοφία του Θεού ας γίνει σε εμάς οδηγός που θα οδηγεί στα βήματά μας σε ένα ελληνοχριστιανικό πολίτευμα το οποίο θα μας προστατεύσει από τους εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς της χώρας μας. Θα μας προστατεύσει από οποιονδήποτε παραβιάζει τα σύνορα της χώρας μας και φιλοδοξεί να παραβιάσει τα σύνορα των σπιτιών μας, τα σύνορα των ηθών μας, τα σύνορα της κουλτούρας μας, τα σύνορα της πίστης μας, τα σύνορα ολοκλήρου του ελληνοορθόδοξου πολιτισμού μας. Οι πολιτικοί κοιμούνται, οι εκκλησιαστικοί κοιμούνται, οι στρατιωτικοί κοιμούνται, ο ελληνικός λαός κοιμάται. Τα κόμματα κοιμούνται, τα κινήματα ακινήτως κοιμούνται. Ένας πάρα πολύ επικίνδυνος λίθεργος έχει ανοίξει την κερκόπορτα της χώρας μας για να εισέλθουν νομιμοφανώς οι επιστρατευμένοι του κάθε εφιάλτη όπισθεν των 300. Μπράβο. Τον Χριστόν μας τον επρόδωσε ένας. Την χώρα μας την έχουν προδώσει 300 χιλιάδες. Καλούμεθα λοιπόν εμείς εν ονόματι της Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος να αντικαταστήσουμε την επανάπαυσή μας με την επανάστασή μας. Διότι πριν υπήρχαν οι καμπάνες μιας Αναστάσεως, πάντα υπήρχαν οι καμπάνες μιας ελληνοχριστιανικής Επαναστάσεως. Η Εκκλησία λειτουργεί ειρηνευτικώς ως εκκλησιαστικό σώμα, αλλά όταν διακυβεύονται εθνικές μας αξίες, τότε οι πραγματικοί ιεράρχες μετατρέπονται σε παπαφλέσσες. Μετατρέπονται σε εθνικούς ήρωες, μετατρέπονται σε εθνάρχες, σηκώνουν λάβαρα, προκαλούν εθνεϊκευσίες, αφουγίζουν, καθοδηγούν, μπαίνουν μπροστάριδες, θέτουν τη ζωή τους στην υπηρεσία του έθνους, διότι ο καλός ποινήν και την ίδια τη ζωή του θέτει ενέχειρο υπέρ των προβάτων της Εκκλησίας του Χριστού. Η Εκκλησία από το 1453 και εντεύθεν φέρει επί της κεφαλής της εν το προσώπο των επισκόπων της το αυτοκρατορικό στέμα του Βυζαντίου. Επί τον νόμο της δε εν το προσώπο των επισκόπων της φέρει το ποιμαντικό ομόφορον έχουσα σωστικήν αποστολή και ως εθναρχούσα εκκλησία και ως ποιμεναρχούσα εκκλησία. Ο συμβωτός σωτηρίας του εκκλησιαστικού σώμα του Χριστού μας είναι ο φορέας της Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εκπροσωπεί επί της γης τη Βασιλεία του Πατρός ως μια απόλυτη μοναρχία η οποία όμως εγκολπώνει την δημοκρατική συλλογικότητα μέσα στην εκκλησιαστική συνοδικότητα. Άρα λοιπόν η Βασιλεία του Πατρός της Ουρανής είναι ένα
βασιλοδημοκρατικό πολίτευμα, το οποίο αρμονίζει αγιαστικώς τη συνύπαρξη της δημοκρατίας με την βασιλεία του. Αποτυπώνοντας λοιπόν η εκκλησία του Χριστού την βασιλεία του Θεού εν της ουρανής, με τους Ιόνιοι την εκκλησιαστική συνοδικότητα σε μια βασιλευωμένη δημοκρατία, όπου βασιλεύς είναι μεν ο εκάστοτες αρχιεπίσκοπος, αλλά η Ιερά Σύνοδος εκπροσωπεί την δημοκρατική συλλογικότητα. Κατά αυτόν τον τρόπο μέσα στην αγωνιζομένη εκκλησία συνυπάρχει η βασιλεία του Πατρός εν το προσώπο των αρχιεπισκόπων και η δημοκρατία του Υιού εν το προσώπο της δημοκρατικής συνοδικότητας. Ενώ η δημοκρατία εκδιάζεται ως το πιο δίκαιο αλλά ανθρώπινο μη τέλειο κυβερνητικό κατασκεύασμα, το οποίο λειτουργεί ανθρωποκεντρικά, η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία με το ενθέτω η βασιλεία σου προτείνει μία θεανθρωποκεντρική διακυβέρνηση των ανθρώπων, η οποία περιέχει μέσα της και τη βασιλική μοναρχία και τη συλλογική δημοκρατία σε μία εναρμονισμένη θεολογικώς συνύπαρξη. Ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός, δηλαδή μοναρχία,